Στο σημείο αυτό θα έχουμε σύνδεση μέσω Skype με την Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Εύα Καϊλή. Κυρία Καϊλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σας έχουμε απόψε μαζί μας για να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά και το ξέσπασμα του κορονοϊού. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή αντέδρασε και έχουμε τη δική της απάντηση, όχι μόνο σε οικονομικά ζητήματα, αλλά ίσως και σε προετοιμασία για ένα επόμενο ξέσπασμα. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως. Η αντίδραση σε μια τέτοια πανδημία καταλαβαίνουμε ότι θα έπρεπε να είναι πολυεπίπεδη, όπως και συνέβη. Πέρασαν αρκετοί μήνες βέβαια για να αντιληφθούμε και το μέγεθος αλλά και ποια είναι τα μέτρα που αποδίδουν περισσότερο. Βλέποντας ήδη ότι σε κάποιες χώρες αυξάνονται τα κρούσματα, νομίζω ότι η ετοιμότητά μας είναι στο μέγιστο. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες μάλλον, λιγότερο ακόμα, συμφωνήθηκε και ο τρόπος που θα δοθούν οι επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις, η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο και στις χώρες εκείνες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Νομίζω ότι έχει αντιληφθεί ο κόσμος ότι το πακέτο είναι αρκετά γενναιόδωρο, ειδικά για την Ελλάδα, και θα είναι μια ευκαιρία να το αξιοποιήσει σε υποδομές κυρίως, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα άλμα μπροστά και να φτάσουμε άλλες χώρες που θα έχουν λιγότερες ανάγκες από υποδομές. Το δεύτερο επίπεδο, το πολιτικό, νομίζω ότι ήδη η Ευρώπη έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ότι σε αυτή την πανδημία, το είπε η Μέρκελ λέγοντας ότι δεν αρκεί να σωθεί η οικονομία της Γερμανίας, η μεγαλύτερη μας αγορά είναι η Ευρώπη, θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Άρα θεωρώ ότι και στο πολιτικό κομμάτι είχαμε εξελίξεις, φάνηκε ότι μετατοπίστηκε λίγο το κέντρο βάρους και προς τη Γαλλία. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, το είδαμε και στην κρίση της εξωτερικής πολιτικής. Και εφόσον έχουμε το οικονομικό, το πολιτικό, στο τεχνικό, στο σχεδιασμό και στο κοινωνικό, νομίζω ότι ήδη έχουμε βάλει μπροστά όλα τα εργαλεία που υπάρχουν για να μπορεί ο κόσμος και να συνεχίσει να εργάζεται, να συνεχίσει να κινείται, αλλά χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία. Έχουμε και εφαρμογές οι οποίες σιγά σιγά, χωρίς να φοβόμαστε ότι παραβιάζουν την ιδιωτικότητά μας, με προσωρινές μόνο εφαρμογές, να μπορούν να ενημερωθούν για τα κρούσματα που μπορεί να υπάρχουν κοντά τους και να προσέχουν. Υπάρχει και μια συγκέντρωση όλων των δεδομένων πλέον από όλη την Ευρώπη, ώστε να παρακολουθήσουμε το χάρτη των εξελίξεων και να μπορούν οι γιατροί και οι επιστήμονες να ανταλλάσσουν στοιχεία μεταξύ τους. Το θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό από όλα όσα έχουμε καταφέρει. Άρα θεωρώ ότι είμαστε κάπως καλύτερα από 3-4 μήνες πριν. Άρα, κυρία Καϊλή, μπορούμε να πούμε ότι τελικά ενεργοποιήθηκε η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά βλέπουμε πραγματικά τι κάνει η Ευρώπη για τους πολίτες της. Και αυτό γιατί ακούμε, όπως είπατε κι εσείς, για χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις. Αυτά θα τα καταλάβουν τελικά οι πολίτες στην πραγματικότητά τους, στην καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι ήδη το έχουν καταλάβει. Αυτό που θα φανεί ακόμα περισσότερο θα είναι όταν τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να φτάσουν εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Θα σας πω μόνο τη μικρή δυσκολία που υπάρχει, επειδή η Ευρώπη κεντρικά αποφασίζει. Αλλά όταν εφαρμόζονται προγράμματα ή όταν απορροφώνται τα χρήματα, ο σχεδιασμός γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Έχει μεγάλη ευθύνη η δική μας κυβέρνηση να τα σχεδιάσει σωστά, ώστε να μην σπαταληθούν, αλλά να πάνε εκεί που πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Υπάρχουν βέβαια, είναι μεγάλο το πακέτο, υπάρχουν ποσά που μπορούν να ακουφίσουν τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτή την πτώση στον τουρισμό, που κρατούσε, αν θέλετε, για ένα περίπου χρόνο με την οικονομική αυτή δραστηριότητα πάρα πολλές οικογένειες. Και το τελευταίο φυσικά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να συνεχίσονται να δίνονται κίνητρα για να μην σταματήσουν οι επενδύσεις, γιατί φοβόμαστε πως μπορεί να χαθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από Σεπτέμβρη. Άρα αυτό θα το διαπιστώσουμε στο γενικότερο οικονομικό κλίμα. Τα πιο ειδικά εξαρτώνται από την κυβέρνηση πώς θα στοχεύσει και πώς θα τα αντλήσει αυτά τα κεφάλαια, πώς θα τα σχεδιάσει. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε, αν θέλετε, ενεργοποιημένοι και να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά
τον τρόπο διαχείρισης και να επισημαίνουμε τα λάθη και να κάνουμε και συγκεκριμένες θετικές προτάσεις για τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Κυρία Καηλή, αναφορικά με την υγειονομική προετοιμασία, κάναμε και λόγο λίγο πιο πριν. Θεωρείτε ότι υπάρχει αλληλοβοήθεια, γίνεται ένας εντατικός σχεδιασμός, ούτως ώστε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι και ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουμε και να εξολοθρεύσουμε εντελώς τον κορονοϊό και να μην τραβήξει άλλο αυτή η υγειονομική κρίση. Τι συμβαίνει εκεί? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ήδη έχουμε αρχίσει να συγκεντρώνουμε πολλά στοιχεία και να μπορούν οι επιστήμονες να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ώστε να αντιληφθούν ποιες είναι οι θεραπείες που έχουν καλύτερα αποτελέσματα ή ίσως ποια εμβόλια ή ποια μέθοδος για να ανακαλυφθεί το καλύτερο εμβόλιο θα έπρεπε να παρακολουθηθεί, νομίζω ότι ήδη βλέπουμε και ακούμε για αποτελέσματα. Στην Ευρώπη είναι μία-δύο εταιρείες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν εξελίξει πάρα πολύ τα αποτελέσματά τους και φυσικά έχουν γίνει fast track, express διαδικασίες για να διοδοτηθούν με ταχύτητες που δεν έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Οι κλινικές μελέτες και η ποιότητα ζωής και ασφάλειας στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ψηλά, οπότε αυτά είχαν πάρα πολλούς ελέγχους και ήθελε και πάρα πολύ χρόνο για να καταλήξουν. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχουμε ενεργοποιηθεί, νομίζω, στη σωστή κατεύθυνση και χωρίς να κάνουμε εκτός την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας παλιές μεθόδους, αν θέλετε, και εξελίσσοντας εμβόλια που γνωρίζαμε ήδη, αλλά και δίνοντας τις άδειες πάρα πολύ γρήγορα. Το δε πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να είναι διαθέσιμο, χωρίς κόστος και επιβάρυνση για τους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, για τουλάχιστον όλη την Ευρώπη, και φυσικά η συμφωνία αυτή επιχειρείται να γίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό από μόνο του θα πρέπει να μας κάνει να αισθανόμαστε και πιο ασφαλείς και πιο, όχι μόνο πιο σίγουροι, αλλά και πιο αισιόδοξοι ότι ανήκουμε σε μια οικογένεια που πλέον σχεδιάζει και πέρα από τα σύνορά της, κάτι που στην αρχή της πανδημίας δεν το αισθανθήκαμε, καθώς όλοι κατεβάσαμε, το lockdown ήταν ότι ανεβάσαμε σύνορα μάλλον και κατεβάσαμε διακόπτες. Κατεβάσαμε διακόπτες, κλειστήκαμε μέσα στα δικά μας όρια και ο καθένας κοιτούσε πώς θα επιβιώσει καλύτερα και πώς θα χρησιμοποιήσει ακόμα και τον εξοπλισμό, μπλοκάροντας παραγγελίες από την Ιταλία στη Γερμανία με δικαιολογίες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά ξεπεράστηκαν σχετικά γρήγορα και ήταν ένα μεγάλο μάθημα για την ανάγκη να μην ξανασυμβούν και να σκεφτόμαστε πιο συνολικά αυτές οι προκλήσεις που έρχονται πια και θα αντιμετωπίζουμε, οι σύγχρονες, οι πανδημίες, οι ψηφιακές απειλές, οι απειλές στα σύνορά μας, οι ενεργειακές απειλές. Δεν είναι ζητήματα που κανείς μπορεί μόνος του να τα αντιμετωπίσει, ακόμα και αν αυτή η χώρα είναι η Γερμανία ή η Γαλλία. Κρατάμε, κυρία Καηλή, ως κατακλείδα αυτό που είπατε πιο πριν. Ήμουν έτοιμη να το ρωτήσω, αλλά τελικά όντως οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ένα αίσθημα ασφαλείας, να νιώθουν πιο σίγουροι και πιο άνετοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δίπλα τους και κάνει δουλειά. Νομίζω ναι, έχουμε, μάλιστα θέλω να σας πω ότι παρότι εγώ βρίσκομαι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο διάστημα, η δουλειά μας συνεχίζεται και μάλιστα θα έλεγα ότι όχι μόνο έχει αυξηθεί, αλλά και η ποιότητα συνεργασίας έχει βελτιωθεί, καθώς βλέπουμε όλοι τι μας ενώνει και πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις και όχι τι μας χωρίζει. Έχουν φύγει λοιπόν αυτές οι λεπτομέρειες που προκαλούσαν εντάσεις και διαφοροποιήσεις που μπλόκαραν τις καταστάσεις και τα νομοσχέδια. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά μάλιστα η φωνή του Ευρωκοινοβουλίου είναι πολύ πιο ισχυρή και δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στον προϋπολογισμό που τώρα θα έρθει στα χέρια μας να περικοπούν χρήματα από την καινοτομία και την έρευνα αλλά και την υγεία. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι θετικά βήματα για να καταφέρουμε να αποκτήσουμε μια ταυτότητα ευρωπαϊκή που θα έχει την ίδια αξία που έχει και η εθνική μας ταυτότητα ή θα μας κάνει να αισθανόμαστε το ίδιο ασφαλής, καθώς υπάρχουν ακόμα πολιτικές που είναι στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων, όπως η υγεία. Βλέπουμε όμως τα περιθώρια που έχει η Ευρώπη ακόμα και με αυτό το σύνταγμα. Παρόλα αυτά μπορεί να κάνει πάρα πολλά για να αισθανθεί κανείς ότι υπάρχει και ευρωπαϊκό δίχτυ. Άρα κάθε κρίση πρέπει να τη μετατρέπουμε σε ευκαιρία και να ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί ή αν συμβεί να σταματήσει πολύ πιο γρήγορα με συνεργασία. Κυρία Καηλή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.